Και σας έχουμε πει ότι από εδώ θα φεύγουμε τακτικά, νοητά έστω. Θα ταξιδεύουμε σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, ενδεχομένως και στο εξωτερικό, με τη δύναμη της τεχνολογίας, αλλά βεβαίως και με τη δύναμη κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν ένα ασθένος, έχουν ένα πάθος με το κομμάτι των εκδρομών και της απόδρασης. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε κοντά μας σήμερα, και θέλω να τον καλησπερίσω και να τον καλωσορίσω, τον πρόεδρο του Πεζοπορικού Ομίλου Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Αναγνωστόπουλο. Κύριε Αναγνωστόπουλε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Νομίζω ήσασταν το κατάλληλο άτομο στο μυαλό μου όταν σκεφτόμουν τέτοιου είδους εικόνες και αποδράσεις. Είμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για το κομμάτι που απαντάει ο Πεζοπορικός Όμιλος Ηρακλείου και δεν είναι άλλο από το κομμάτι της εξόρμησης, της εξερεύνησης, της ανακάλυψης νέων σημείων, νέων τόπων στην Κρήτη. Αλλά όταν μιλάμε για εξερεύνηση, μιλάμε βήμα-βήμα γίνεται αυτή η εξερεύνηση και θέλω να μας ταξιδέψετε λίγο. Ο σύλλογός μας πραγματικά περπατάει σε όλη την Κρήτη. Εάν μπείτε στην ιστοσελίδα μας που είναι pezoporikos.gr θα δείτε ότι έχουμε αναρτημένο ετήσιο πρόγραμμα. Δηλαδή από 1η Γενάρη μέχρι τέλος Δεκέμβρη και έχουμε όλες τις δράσεις του Συλλόγου και εντός Κρήτης αλλά και εκτός Κρήτης. Και συγχωρέστε με, κάνω μια παρένθεση και από εκεί αλλιεύσαμε για τις εικόνες που βλέπουμε. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι στην Γραμβούσα. Είναι πρόσφατες εικόνες αυτές. Είναι χτεσινές εικόνες. Φρέσκο υλικό. Σαββατοκύριακο ήμασταν στα Χανιά. Κάναμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή το Σάββατο πήγαμε στα νησιά Θοδωρού. Είναι νομίζω απέναντι στον Πλατανιά. Είναι απέναντι από τον Πλατανιά. Ναι, ετοιμαζόμαστε να πάμε προς το νησί. Τα νησιά αυτά δεν είναι επισκέψιμα. Δεν είναι επισκέψιμα γιατί είναι χώρος, είναι καταφύγιο άγριας φύσης και ανοίγουν μία φορά των Αγίων Θεοδώρων το χρόνο να πας μέχρι το Εκκλησάκι όπου γίνεται η λειτουργία και επιστρέφουν πίσω. Εμείς, πώς περάσατε αυτό το... Εμείς πήραμε άδεια από τη δασική υπηρεσία, πήραμε άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία γιατί έχει δύο κάστρα πάνω το νησί και πήγαμε και το περπατήσαμε όλο. Άρα είδατε εικόνες που ενδεχομένως πολλοί από εμάς δεν έχουμε δει, δεν έχουμε συναντήσει, δεν έχουμε πατήσει σε αυτό το σημείο, έτσι. Κοιτάξτε, δεν είναι, δηλαδή εκεί πέρα πηγαίνει μόνο φύλακας και επιστημονικό προσωπικό. Είδαμε πράγματα, κρικρή είναι εκτροφείο κρητικού έγαγρου, είδαμε πέρδικες, είδαμε λαγούς, είδαμε φίδια, είδαμε χιλιάδες γλάρους και φυσικά είδαμε τα δύο κάστρα, τα οποία ήταν τα κάστρα τα είχαν χτίσει οι ενετοί όταν είδαν ότι έρχονται οι Οθωμανοί να καταλάβουν το νησί και προσπάθησαν να τους σταματήσουν το 1645, χωρίς επιτυχία. Έτσι. Είδαμε τα κάστρα αυτά. Ήταν δηλαδή μια μοναδική εμπειρία, η εμπειρία του Σαββάτου. Και βέβαια, έχετε πάει και σε πολλά άλλα μέρη, θα τα πούμε. Βλέπω εδώ τώρα την εικόνα. Εδώ ναι, έχει, περιγράψτε μας λίγο. Έχει χιλιάδες γλάρους. Δηλαδή αυτό που είδαμε ήταν κάτι το εντυπωσιακό, έτσι. Και φυσικά, εκεί τώρα φεύγουμε από το ένα κάστρο και πηγαίνουμε στο επόμενο κάστρο του νησιού όπου οι εικόνες είναι εντυπωσιακές γιατί από τη μία έχεις τη Χερσόνησο της Γραμπούσας, τη Χερσόνησο του Ροδοπού, τα βλέπεις δηλαδή όλα μπροστά σου. Πείτε μου κάτι, ποια είναι η γενικότερη φιλοσοφία σας και σαν πεζοπορικός όμιλος αλλά και σαν κάποιος που συμμετέχει τέλος πάντων μέσα στο πρόγραμμα και στα δρόμενα του πεζοπορικού ομίλου, είναι μόνο το γεγονός ότι θα πάμε να δούμε κάποια απάτητα σημεία, το ότι θα πάμε να εξερευνήσουμε την Κρήτη, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ή είναι γενικότερα η σχέση ή όλη που σχηματίζεται μεταξύ των μελών και τελικά μπορούν να συνυπάρξουν ή και τα δύο? Κοιτάξτε, εμείς περπατάμε στην ιστορία, στη φύση, στον πολιτισμό. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και νομίζω ότι το πετυχαίνουμε. Τα μέλη μας τα οποία μας ακολουθούν έχουν αυτή τη φιλοσοφία και έτσι γινόμαστε μία παρέα αφού έχουμε τα ίδια αυτά ενδιαφέροντα
και συνδυάζουμε ιστορία, φύση, πολιτισμό και ευχαρίστηση που σου δίνει το βουνό και το περπάτημα και γενικά η φύση. Mm-hmm. Όταν είσαι έξω, ξεχνάς όλα σου τα προβλήματα. Πολύ σημαντικό, νομίζω, καθαρίζει ο νους, καθαρίζει η σκέψη. Ναι, είμαστε... Είσαι πιο δυνατός στην πορεία σωματικά, έτσι, και στην σκέψη. Ο εχθρός του ψυχίατρου. Ο εχθρός του ψυχίατρου. αυτό που ήθελα να τονίσω σε αυτό το σημείο είναι ότι, ναι, μεν δίνεται τώρα μία αφορμή και σε όλους όσους μας παρακολουθούν, να μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν τον εαυτό τους μέσα σε αυτού του είδους τα προγράμματα, τις διαδρομές, σε όλες αυτές τις εκδρομές τελικά που μας αλλάζουν εσωτερικά και όχι μόνο. Για ποιες ηλικίες μιλάμε, μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να έρθει να συμμετέχει στο πεζοπορικό όμιλο Ηρακλείου? Από 7 μέχρι 90 χρονών μπορούν να συμμετέχουν. Δηλαδή, εμείς, δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου, αν είδες, κάνουμε ένα πρόγραμμα μαθητικό. Δηλαδή, έχουμε δώσει 6 εκδρομές, τις οποίες τις έχουν σχεδιάσει για φέτος σχολεία. Τις έχουν σχεδιάσει σχολεία, πηγαίνουμε εμείς, εκπαιδεύουμε κάποιους μαθητές στη χρήση GPS, στην διαχείριση ομάδας, walkie-talkie, και αναλαμβάνει το σχολείο οι μαθητές να πλοηγήσουν όλη την ομάδα. Εμείς απλώς είμαστε εκεί διακριτικά. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον και θέλω να μου πείτε την ανταπόκριση στα παιδιά. Ποια είναι η ανταπόκριση? Η ανταπόκριση είναι τεράστια. Δηλαδή στην τελευταία πεζοπορία μαθητική που είχαμε στο Γκρουσόνα ήταν 220 άτομα. Βάλαμε δηλαδή εμείς 5 λεωφορεία. Είναι δωρεάν αυτές οι... Πολύ σημαντικό και αυτό. Τις δίνουμε δωρεάν. Δηλαδή το μόνο που πληρώνουν οι ενήλικες, γιατί τα παιδιά δεν το συζητάμε, πληρώνουν μια φορά 5 ευρώ για να γίνουν μέλη και μπορούν να έρθουν μετά σε όλες τις υπόλοιπες μαθητικές πεζοπορίες δωρεάν. Επομένως έρχονται παιδιά από 5 μέχρι 18 που είναι οι σχολικές βαθμίδες. Οι γονείς τους μπορούν να ακολουθήσουν μετά στις πεζοπορίες, οι παππούδες τους. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο όριο, απλώς να είσαι ιατρικά υγιής και να έχεις και το γνώθις αυτόν. Δηλαδή να μην ταλαιπωρηθείς εσύ και να μην ταλαιπωρήσεις και όλη την ομάδα. Σωστά το θέτετε, γιατί αν πάει ένας πίσω μπορεί να πάει και η υπόλοιπη ομάδα. Αλλά παρατηρώ και μέσα από τη σελίδα σας που λίγο ξαναγήθηκα, βλέπω ότι διοργανώνετε τακτικά εξορμήσεις στην Κρήτη, στο Άγιον Όρος είδα πρόσφατα, είχατε βρεθεί. Στο Άγιον Όρος ήμασταν τώρα, την περασμένη εβδομάδα. Σταματάτε καθόλου, κύριε Αναγνωστόπουλε? Όχι. Όχι. Προηγουμένως σας είπα να σας βάλουμε ένα νεράκι και ήσασταν προετοιμασμένος. Είχατε μέχρι το δικό σας νερό, νομίζω σας έχει επηρεάσει όλο αυτό, έτσι. Μας επηρεάζει, όντως. Και βλέπουμε και τα πλάνα από το Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος, να με συγχωρήσουν οι γυναίκες, είναι μαγεία. Είναι το πιο όμορφο μέρος στην Ελλάδα. Η φύση είναι σαν να περπατάς το παραλιακό μονοπάτι ε4 κάτω στα Χανιά. Το να ανέβεις στον Άφο είναι σαν να ανεβαίνεις στον Ψιλωρίτη. Και το να επισκέπτεσαι τις μονές, τις κήτες και τα μοναστήρια είναι μια άλλη εμπειρία, είναι μια μοναδική ωστόσο, εμπειρία. Ωστόσο, δεν μπορεί, κύριε Αναγνωστόπουλε, να μην έχει και κάποιο είδους δυσκολία, ένα βαθμό δυσκολία στο όλο εγχείρημα. Ποιες είναι οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζετε σε εδώ τέτοιου τώρα, είδους κοιτάξτε, διαδρομές? Εδώ τώρα, από ό,τι βλέπω, είναι η ανάβαση πάνω στον άφωνα. Είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή, εμείς ξεκινήσαμε από τα 300 μέτρα υψομετρικά και βγήκαμε στα 2033. Δηλαδή ανεβήκαμε 1700 μέτρα υψομετρικά, φορτωμένοι με σακίδια, όπου κουβαλούσαμε πράγματα τουλάχιστον 3 ημερών. Δηλαδή αυτό μεταφράζεται σε μέσο όρο 10 περίπου κιλά το κάθε σακίδιο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό απαιτούσε ανθρώπους οι οποίοι είχαν εμπειρία. Αυτή η ομάδα. Υπήρχε και μια δεύτερη ομάδα στο Άγιο Όρος, γιατί πήγαμε 32 άτομα. 22 άτομα ανεβήκανε στον Άθωνα και 10 άτομα κάνανε πεζοπορίες στο βόρειο
ανατολικό άκρο του νησιού, όπου δεν είχε υψομετρικές διαφορές. Δηλαδή, ξεκινούσανε το πρωί, περπατούσαν γύρω στα 15 χιλιόμετρα, διανυκτερεύανε σε κάποια μονή. Την επόμενη μέρα συνεχίζανε σε άλλη μονή. Έτσι, δεν είχαν μεγάλο δίχτυ κούρασης και συνδυάζανε ένα περπάτημα σε μια καταπληκτική φύση μαζί με τις επισκέψεις της Μονές, που είναι σαν να γυρνά στο Βυζάντιο. Οι Μονές είναι συντηρημένες τόσο πολύ καλά, έχουν τέτοια αισθητική και φυσικά και το θρησκευτικό κομμάτι, όπου είναι μια εμπειρία μοναδική. Φαντάζομαι θα αναρωτιέται και ο κόσμος, μιας και μιλάμε για κάποιο βαθμό δυσκολίας, έτσι, αλλά μπροστά σε όλο αυτό το φυσικό κάλλος, νομίζω έχουν προβλεφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, κύριε Αναγνωστόπουλε, έτσι. Δεν το συζητάμε. Στατιστικά, στις πεζοπορίες της Κυριακής, στατιστικά, έχουμε 1 με 2 γιατρούς πάντα. Μέλη μας. Μπράβο. Μέλη μας. Συμμετέχουν και αυτοί, δηλαδή, κανονικά, στην εκδρομούλα, κανονικά, στην πεζοπορία που γίνεται, έτσι. Ναι. Εθελοντές και αυτοί, δηλαδή, αν γίνει κάτι που στατιστικά πάλι δεν μπορείς να αποφύγεις, θα έχεις ατυχήματα. Όταν είσαι στη φύση και τόσος κόσμος και περπατάς, δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Αλλά εμείς προσπαθούμε ό,τι είναι ανθρώπινο να το αποφύγουμε. Έτσι. Το τυχαίο, ό,τι και να κάνεις, δεν θα μπορέσεις να το αποφύγεις, αλλά... Μιλάμε για ατύχημα που μου λέει και η σκηνοθέτη στο ακουστικό, ότι μιλάμε και μέχρι και για ένα τσίμπημα μέλισσας. Δεν μιλάμε ναι, το τσίμπημα μέλισσας είναι το πιο... Ακραίες καταστάσεις, δηλαδή μην τρομάξει ο κόσμος, δηλαδή, από αυτά που λέμε. Εγώ γι' αυτό οφείλω να το σημειώσω για να το υπογραμμίσω. Όχι. Αλλά το τσίμπημα μέλισσας, για το τσίμπημα μέλισσας, είναι το πιο ανησυχητικό που μπορεί να σου συμβεί, να είσαι στη μέση του πουθενά και να είναι κάποιος αλλεργικός. Έχουμε μαζί μας πάντα όλα εκείνα τα απαραίτητα ώστε να αντιμετωπιστεί το καθετή. Έτσι. Δηλαδή οτιδήποτε έχει Μάλιστα. συμβεί για να μην νομίσει ο κόσμος ότι κινδυνεύουμε, οτιδήποτε έχει συμβεί, 2-3 περιστατικά στα 10 χρόνια έχουν αντιμετωπιστεί κατευθείαν. Για πείτε μου κάτι λίγο πριν κλείσουμε αυτή την πολύ όμορφη συζήτησή μας. Πού μπορούμε να σας βρούμε πρώτον, και δεύτερον, δώστε μας λίγο το στίγμα των επόμενων έτσι, περιπάτων, ναι. Παύλα εκδρομών. Βεβαίως. Μπορείτε να μας βρείτε Αβέροφ 25. Βλέπουμε και το site αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να μας βρείτε κάτω, ηλεκτρονικά στο πεζοπορικός.gr. Και το στίγμα των επόμενων εκδρομών μας, τα γρήγορα θα σας πω, τώρα την Κυριακή πηγαίνουμε στο Λέντα, μια εκδρομή για όλο τον κόσμο, δηλαδή είναι 4 ώρες, είναι εύκολη εκδρομή, κατάβαση, και έχουμε και μια 7 ώρες στα Λασιθιώτικα βουνά, πιο δύσκολη αυτή, ξεκινάει από τη Σίμη, πηγαίνει στο σπήλαιο του Χαμέτη και βγαίνει στο Σελάκα. Δηλαδή, δεν μου λέτε κάτι. Αν αύριο έρθει κάποιος ο οποίος μας βλέπει τώρα και σας πει: θέλω να ακολουθήσω αυτή τη διαδρομή, μπορεί, θα μπορέσει, δηλαδή, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τις 7 ώρες. Δύσκολο, αν δεν το ξέρουμε. Αν δεν το ξέρουμε. Την τετράωρη θα τον δεχτούμε. Θα τον δεχτούμε. Μάλιστα. Ετοιμαζόμαστε να πάμε Βουλγαρία τώρα 12 με 21 Ιουλίου. Σε ποια περιοχή? Όλοι. Θα κάνουμε τη Ρίλα, θα κάνουμε Βίτωσα, στη Σόφια, θα κάνουμε μέχρι Φιλιππούπολη θα πάμε, στη Βάρνα. Μια χαρά σας βλέπω. Τον Αύγουστο θα κάνουμε Στερεά Ελλάδα, Γκιώνα, Βαρδούσια, Παρνασσό και Λιχαδονίσια, ένα της Σεϊχέλες της Ελλάδας, απέναντι από την Τέβια. Τον Οκτώβριο έχουμε βάλει Πολιτιστική Θεσσαλονίκη και Βουνά της Θεσσαλονίκης. Και έχουμε Ζαγοροχώρια του Αγίου Μινά. Πανέμορφα, έχω πάει και πολλές φορές. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, έχετε προγραμματίσει όλο το έτος. Για κάθε μήνα σχεδόν έχετε και κάτι. Κάθε εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε, κύριε Αναγνωστόπουλο. Θα ξαναπεράσετε από εδώ από το στούντιο. Εμείς σας περιμένουμε να έρθετε. Μπορεί να το κάνουμε αλλιώς. Μπορεί να κάνουμε και γύρισμα παράλληλα. Βεβαίως. Ωραία. Τέλεια, κύριε Αναγνωστόπουλε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όλες τις πληροφορίες, για το ότι δώσατε παρόν σήμερα στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα. Καλή δύναμη. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να πούμε στον κόσμο να έρθει έτσι. Να δει μια Κρήτη που δεν τη βλέπεις με το αυτοκίνητο. Τέλεια. Και να αφήσεις κιόλας και τον καναπέ σου. Αυτό είναι πολύ ένα μήνυμα, αυτό που το πάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.